Έχουμε επιλέξει, κύριε Μαλαγάρη, εμείς στο σταθμό στον Πρίσμα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ως περιφερειακό μέσο, να καταπιαστούμε αρκετές φορές με την πολύκροτη υπόθεση της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, της νεοναζιστικής αυτής οργάνωσης. Όλο αυτό το διάστημα και έχουμε φιλοξενήσει και συναδελφούς σας που συμμετείχαν στην δίκη, εκπροσωπώντας τα θύματα της βιαιότητας αυτών των υπανθρώπων, αλλά και άλλους ανθρώπους, ενεργούς πολίτες, εκπρόσωπους συλλογικοτήτων. Σήμερα είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που μπορεί κάποιος να πει ότι μετράμε και αντίστροφα, διότι αύριο έρχεται η απόφαση της έδρας, η τελική απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με το κατηγορητήριο απέναντι στην Χρυσή Αυγή. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω δηλαδή να μας πείτε δύο λόγια και για τον συμβολισμό της σημερινής ημέρας, μια μέρα πριν την απόφαση, αλλά και για την άποψή σας ως νομικός και ως ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και για την τελική έκβαση. Ναι, να σας πω καταρχήν, νομίζω ότι στη δίκη περιμένουμε, στην απόφαση δηλαδή του συγκεκριμένου δικαστηρίου, περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτό που λίγο πολύ διαστανόμασταν όλοι και πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια γνήσια ναζιστική οργάνωση, η οποία ακριβώς λόγω αυτής της ναζιστικής της ιδεολογίας είχε προχωρήσει σε μια σειρά εγκληματικές πράξεις. Και τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή και ο ναζιστικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής και οι εγκληματικές της ενέργειες οι οποίες γίνανε στα πλαίσια ακριβώς αυτής της οργάνωσης, νομίζουμε ότι έχει αποδειχθεί πέρα ως πέρα από την συγκεκριμένη διαδικασία. Μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι καθ' όλη διάρκεια αυτών 5,5 ετών στο δικαστήριο είδαμε, ακούσαμε ομιλίες, κείμενα, έγγραφα, διαβάσαμε που αφορούσαν το κλειστό ακροατήριο της Χρυσής Αυγής, δηλαδή όσα δεν έλεγαν δημόσια προς τα έξω, ήμουν στο Χίτλερ, στο ναζισμό, ξυμνούσαν τους ναζί κατακτητές που είχαν έρθει στην χώρα μας, πράγματα τα οποία δηλαδή κρύβανε το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν μέσα από τα ίδια τα κείμενά τους, τους υπολογιστές τους που κατασχέθηκαν και βρέθηκαν και αναγνώστηκαν από το δικαστήριο. Αυτή ακριβώς η ναζιστική ιδεολογία ήταν που μας βοήθησε δηλαδή και τη διαδικασία να μπορέσει να... γιατί από μόνη της η ναζιστική ιδεολογία δεν ήταν και ούτε είναι κλιματική ενέργεια, δεν διώκονταν για την ναζιστική της ιδεολογία, αλλά ωστόσο η ανάδειξη αυτής της ναζιστικής ιδεολογίας βοήθησε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε όλες αυτές τις εγκληματικές ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει από τις ομάδες κρούσης της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Και... ναι. Ναι, όχι, συνεχίστε. Ναι, να σας διακόψω. Και το ουσιαστικότερο, αυτό που εξέταζε δηλαδή το δικαστήριο και αναμένουμε αύριο την αυριανή απόφασή του, είναι κατά πόσον αυτές οι εγκληματικές ενέργειες είχαν γίνει στα πλαίσια της δομημένης οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δηλαδή υπάρχει πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, όπου προκύπτει ότι και οι τρεις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, δηλαδή η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλληεργάτες, υπάρχει πλήθος στοιχείων όπου προκύπτει ότι και οι τρεις αυτές επιθέσεις είχαν γίνει από μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δρούσαν στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τους παρήχε και πλήρη ασυλία και κάλυψη μετά την επίτευξη αυτών των ενεργειών τους. Μάλιστα, σαφής. Όλη αυτή είναι η διαδικασία, η μακρόχρονη διαδικασία της δίκης, η οποία και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, σε ορισμένα σημεία διαρκώς κολλούσε και νομίζω ότι αυτό επιβάρυνε έτσι και το δικό σας έργο. Δημιούργησε ένα συλλογικό άγχος αν τελικά θα φτάσει έως το τέλος η όλη διαδικασία, γιατί να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι πολλές φορές αλλάξανε οι αίθουσες οι οποίες φιλοξενούσαν την ακροαματική διαδικασία, υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν αναβολές, υπήρχαν εντάσεις, όλα αυτά νομίζω ήταν στοιχεία που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, για την καθυστέρηση της δίκης μπορούμε να πούμε ότι οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες.
Αφενός, εντάξει, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ήταν ένα τεράστιο αποδεικτικό υλικό που απαιτούσε έναν μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων για να μπορέσει να αξιολογηθεί. Ωστόσο, ο μεγάλος αυτός αριθμός του όγκους του αποδεικτικού υλικού δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτή τη διάρκεια των 5,5 ετών. Οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες, όπως προανέφερα. Είναι αφενός μεν κυβερνητικές ευθύνες που υπήρχαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για το λόγο ότι δεν είχαν εξασφαλίσει όπως τα όφυλαν και όπως μπορούσαν και όπως μπόρεσαν τελικά όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να συνεδριάζει το δικαστήριο απερίσπαστα σε καθημερινή βάση. Χαρακτηριστικά δηλαδή το πρώτο διάστημα να σκεφτείτε ότι είχαμε 2 με 3 δικασίμους το μήνα. Ακριβώς γιατί δεν είχαν απαλλαγή οι δικαστές από άλλα δικαστήρια, δεν είχαμε κατάλληλη αίθουσα, ψάχναμε προτζέκτορες, ψάχναμε ηχεία. Όπου γι' αυτό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κυβερνητικές ευθύνες. Αυτές δηλαδή 453 συνεδριάσεις που έχουμε κάνει ως τώρα, που έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα, αν δεν είχαν απλωθεί τόσο αραιά μέσα στα 5,5 αυτά χρόνια και ήταν πιο σφιχτές οι συνεδριάσεις, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και επίσης, βέβαια, σημαντική ευθύνη φέρει και η παρελκυστική τακτική της υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι υπερασπιστές με τον ΑΒ τρόπο πάλευαν με όλες τους τις δυνάμεις να καλλιεργήσουν τη διαδικασία. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που ζητήσαν από το δικαστήριο να αναγνώσει χιλιάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με άσχετο περιεχόμενο από αυτό που εξετάζαμε. Αναγνώσαμε δηλαδή λέξη προς λέξη ό,τι είχαν φέρει ως επερώτηση στη Βουλή. Και εξίσου χαρακτηριστική είναι η στάση των υπερασπιστών κατά την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, όπου τους φέρνανε κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο, τους 69 μάρτυρες που φέραν τελικά, τους 260 που είχαν αρχικά προτείνει, τελικά φέραν μόλις 69, τους φέρνανε με το σταγονόμετρο, οι συνεδριάσεις κρατούσαν μόλις λίγα λεπτά της ώρας και διακόπταμε γιατί αδυνατούσε να προσέλθει ο επόμενος μάρτυρας, και αντίστοιχες πρακτικές κατά το στάδιο των αγορεύσεών τους, όπου πάλι οι ίδιοι οι δικηγόροι ερχόντουσαν πολύ αραιά, δηλώναν κολλήματα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το δικό μας στάδιο των αγορεύσεων, όπου ήταν πάρα πολύ συνεκτικό, σφιχτό, ακολουθούσαν ο ένας τον άλλον και κράτησε όσο δυνατόν λιγότερες ημέρες ήταν δυνατόν. Μάλιστα, σαφής. Πριν έρθω στο ερώτημα που νομίζω ότι πηγάζει και εύλογα και έχει έρθει ήδη από ακροατές σχετικά με την αυριανή υπόθεση, με την αυριανή, συγγνώμη, απόφαση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πέρα από το νομικό σκέλος και το σκέλος που αφορά την αίθουσα ενός αστικού δικαστηρίου που κρίνει την συγκεκριμένη αυτήν νεοναζιστική οργάνωση και όλα αυτά τα περιστατικά βίας τα οποία καταγράφηκαν, υπάρχει μια παράλληλη συζήτηση η οποία γίνεται όλο αυτό το διάστημα ή γίνεται έντονα όλο αυτό το διάστημα μαζί με την πορεία της δίκης της Χρυσής Αυγής, και αυτή η συζήτηση έχει στον πυρήνα την λογική της καταπολέμησης ή της νίκης ιδεών που εμπεριέχουν χαρακτήρα ξενοφοβικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό, ακραίο, και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει ηγεμονικά μέσα στην κοινωνία. Εσείς θεωρείτε ότι η δίκη και όλη αυτή η δημοσιότητα πρώτον έπαιξε κάποιο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, και δεύτερον, πέρα από την όποια απόφαση αύριο, βέβαια υπάρχει μια βαρύτητα προφανώς, χρειάζεται η κοινωνία να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και τον νεοναζισμό? Ναι, να πούμε καταρχήν ότι για μας είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν διαπράξει απεχθέστατα εγκλήματα και αυτό και μόνο. Δηλαδή έχουν κάνει μια σειρά εγκληματικές ενέργειες, με κορυφαία βέβαια τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και του Σαξάτ Λουκμάν, και μια σειρά άλλες εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι που περιμένουμε από την αυριανή απόφαση. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν έχουμε αυταπάτη ότι μπορεί να μας λύσει το ζήτημα του και της επόασης και της ύπαρξης των ναζιστικών οργανώσεων μια δικαστική απόφαση. Αυτό είναι αυτονόητο, ανεξάρτητα δηλαδή αν είναι καταδικαστική ή αθωτική ή αυριανή απόφαση, από μόνη της δεν λύνει το ζήτημα. Φυσικά
τέτοιου είδους ιδεολογίες απεχθέστατες και σκοτεινές, σκοταδιστικές, πατάνε πάνω σε συγκεκριμένα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, δεν έρχονται από το πουθενά, υποάζονται πάνω στα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας, της εξαθλίωσης. Ουσιαστικά από αυτές, από αυτά τα προβλήματα τρέφονται, τα οποία είναι παρόντα και σήμερα. Οπότε δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι μπορεί να ξεμπερδέψουμε μόνο με μια δικαστική απόφαση. Κατά τη γνώμη μας χρειάζεται συνεχής πάλι και απομόνωση τέτοιων απόψεων παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, να μην βρίσκουν δηλαδή χώρο να σταθούν, και χρειάζεται παράλληλα όμως να στοχεύουμε τον βασικό αντίπαλο που τροφοδοτεί τέτοιου είδους ναζιστικές οργανώσεις, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το σύστημα. Ήδη δηλαδή και από την διαδικασία προέκυψαν ξεκάθαρα σχέσεις της Χρυσής Αυγής εν προκειμένου, αλλά η ιστορική πείρα δείχνει ότι αφορά και μία σειρά ναζιστικές οργανώσεις ιστορικά. Αποδείχθηκαν σχέσεις και της Χρυσής Αυγής με το ίδιο το αστικό κράτος, με μηχανισμούς της αστυνομίας, κατασταλτικούς μηχανισμούς, με στελέχη της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι συνομιλούσαν με το γραμματέα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στον Παλτάκο. Να θυμίσουμε ότι είχαν παρευρεθεί στο Καστελόριζο ο Κασιδιάρης με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μία σειρά λοιπόν στοιχεία μας δείχνουν ότι τέτοιου είδους οργανώσεις είναι το μακρύ χέρι, αυτό που λέμε, του συστήματος, και χρειάζεται επαγρύπνηση και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, σαφής. Όσον αφορά αύριο την απόφαση, επειδή οι δρόμοι θα πλημμυρίσουν ανά τη χώρα, οι δρόμοι από νέους ανθρώπους, από το αντιφασιστικό κίνημα, από συνδικάτα, από φορείς, από προσωπικότητες που θα ζητούν δικαίωση, στην κεφαλή αυτών των πορεών θα βρεθεί και με φυσικό τρόπο, αλλά νομίζω και ως εικόνα, προφανώς και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του δολοφονημένου αδικοχαμένου Παύλου Φίσα, θα έχουμε μια δικαίωση, πιστεύετε, και από τη νομική σας επάρκεια και πείρα λόγω της δίκης? Καταρχήν να πούμε για τη Μάγδα Φίσα ότι αυτό που μπορούμε να πούμε μια κουβέντα είναι ότι οι Χρυσαυγίτες τα βάλανε με λάθος άνθρωπο, αυτό που λέμε. Για κακή τους τύχη ο Παύλος Φίσας ήταν αυτός που ήταν και είχε τη μητέρα που είχε και έχει. Η Μάγδα Φίσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την στάση της, με την αξιοπρέπειά της, με το παράδειγμά της. Έχει βοηθήσει και εμάς τους συνηγόρους, αλλά και έχει φροντίσει η ίδια να διατηρεί όλο αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης το είχαν θάψει. Και μην ξεχνάμε πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλιστα χαριατιζόντουσαν και με όλο αυτό το ναζιστικό εισμό το προηγούμενο διάστημα. Ή φιλοξενούσαν, χαριατιζόντουσαν σε lifestyle, εκπομπές. Τους φτιάχνανε ένα προφίλ, τέλος πάντων, πιο όμορφο. Προφανώς λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία αύριο θα είναι τα φώτα στραμμένα στη Μάγδα Φίσα, θα πρέπει να είναι στραμμένα και στους γονείς του Λουκμάν, με ό,τι αυτό συμβολίζουν αυτοί οι άνθρωποι για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Σχετικά με την απόφαση? Σχετικά με την απόφαση, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει διαφορετική απόφαση η οποία να ανταποκρίνεται στο αποδεικτικό υλικό που έχει προκύψει, πέρα από την καταδικαστική απόφαση των κατηγορουμένων και για τις τρεις εγκληματικές πράξεις και για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Η μοναδική δηλαδή απόφαση που αντιστοιχεί πραγματικά στο τι έχουμε ζήσει και τι έχουμε δει όλα αυτά το διάστημα μέσα στη διαδικασία δεν μπορεί να είναι άλλη από την καταδίκη τους ως εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, σαφής. Κλείνοντας, εγώ το μόνο που θέλω να πω από πλευράς μου, το έγραψα και σε ένα κείμενο το οποίο φιλοξενήθηκε και στον έντυπο τύπο της περιοχής, αλλά το έγραψα και δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το εξής, ότι όλη αυτή η προσπάθεια νομίζω ότι ήταν μια συλλογική προσπάθεια και ο κόσμος αντιλαμβάνεται και τη δική σας προσφορά, γιατί ουσιαστικά το λειτουργήμά σας υπηρετήσατε και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την δημοκρατία, αλλά επίσης και όλον αυτόν τον κόσμο που στάθηκε αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, έτσι δεν είναι?
Είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της επαγγελματικής μας ζωής. Νομίζω αυτή η δήλωση αφορά όλους τους συναδέλφους μου που ήμασταν παρόντες στα έδρανα της πολιτικής αγωγής. Όπως έχουμε ξαναφέρει όλοι μας, ήταν μια διαδικασία και μια δουλειά εντός αγωγικών, την οποία την κάναμε με μεράκι και με αγάπη. Νομίζω ότι πιστεύαμε αυτό που κάναμε, το νιώθαμε υποχρέωσή μας να συμπαρασταθούμε στα θύματα των ναζιστών και δεν σκεφτήκαμε καθόλου το χρόνο που διαθέσαμε για αυτή την υπόθεση. Είναι από τις πιο ωραίες, νομίζω, στιγμές της επαγγελματικής μας ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε την συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εύχομαι και προσωπικά αύριο να είναι μια μέρα δικαίωσης, όχι μόνο για τα θύματα, αλλά και δικαίωσης και των ανθρώπων που έχουν αγωνιστεί συνολικά για δεκαετίες στη χώρα μας απέναντι στην ναζιστική θηροειδία και κτηνοδία. Προσυπογράφω και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.